Επίσης βρέθηκαν και έντιμοι αστυνομικοί, οι οποίοι τα έκαναν φύλο και φτερό και άρχισαν να βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, γιατί θα καταθέσει και η κοπέλα, και η κοπέλα του Μακαρίτη, που δεν είχε κληθεί και στην πλανάτηση, και η οποία βρισκόταν και όλες αυτές τις μέρες σε μια δύσκολη κατάσταση, όταν ξεψυχάει στα χέρια σου ο σύντροφός σου, όταν βλέπεις, ας πούμε, όλη αυτή την εικόνα να καταγράφεται μπροστά σου. Θα είναι σημαντική η μαρτυρία της, κύριε Μαραγκέ. Εγώ δεν θα καταλογήσω παράληψη στην αστυνομία, διότι παρακαλέσαμε και διέγνωσαν και οι ίδιοι ότι δεν ήταν δυνατόν να πάει να καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα τις κρίσιμες εκείνες ώρες. Έτσι. Πλην όμως αφήσαμε να συνέλθει και θα πάει να καταθέσει στην ανακριτρία, η οποία θα είναι πλέον και πιο ασφαλής η κατάθεση. Κύριε Μαραγκέ, έχετε, είναι εις γνώση σας πολλά στοιχεία από τη δικογραφία. Όλα. Κύριε Σταβαδάκη, τα δημοσιοποιήσατε όλα. Τα κανάλια. Τα δημοσιοποιήσατε. Αυτά, ναι. Αυτά είναι... Εκείνο το οποίο εμάς μας απασχολούσε ήταν η έρευνα του αυτοκινήτου, ο εντοπισμός των προσώπων, ο ρόλος κάποιου φερόμενου δίθεν αστυνομικού, ο οποίος ήταν εκεί στο... σε εκείνη την καφετέρια, εν πάση περιπτώσει, η συμπεριφορά των παρισταμένων αστυνομικών, τα οποία αυτά παραμένουν ακόμα ερωτήματα. Διότι ναι, μεν μπορεί από ό,τι ακούσαμε να συνελήφθη ο Πατέλης, ο συνεπιβάτης, ο συνοδηγός, και κάποιοι άτομα τα οποία βρίσκονται στο αυτοκίνητο, τα οποία, όπως γνωρίζετε κύριε Παπαδάκη, δεν τον συνέλαβα το συνοδηγό, αν και συνεπλάκη ως αναφέρεται με τους αστυνομικούς που προσπάθησαν να τον συλλάβουν. Μα το λέγαμε τις πρώτες μέρες. Εδώ μόνο... είναι μια άλλη υπόθεση. Αν έχεις... Μόνον ο δράστης, αν έχεις... γύρω του...